Γεια παιδιά μου και πάλι. Θα δούμε σήμερα λοιπόν μεθοδολογία ασκήσεων πάνω στον δεύτερο νόμο κίνησης. Θα δούμε επίσης πώς δουλεύουμε ασκήσεις, πώς θα τις μεθοδεύουμε με το δεύτερο νόμο και θα δούμε και κάποιες ασκησούλες. Λοιπόν, στο δεύτερο νόμο κίνησης που λέτε παιδιά μου, ο δεύτερος νόμος θα τον εφαρμόζουμε εφίσον M επί α ή γενικότερα σίγμα τον F ίσον M επί α. Δηλαδή η συναμένη των δυνάμεων επιταχύνει ένα σώμα. Και συγκεκριμένα, επειδή θα έχουμε μία διάσταση χ, θα λέμε σίγμα τον F χ ίσον M επί α, διότι σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση στον άξονα χ είναι που θα ασκούνται αυτές οι δυνάμεις και θα το επιταχύνουν. Το σίγμα, αυτές μαζί δυνάμεις στον άξονα χ επιταχύνουν το σώμα και η συνισταμένη τους προκαλεί λοιπόν μία επιτάχυνση α. Γενικότερα, εδώ τώρα, στις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν, θα μπλέξουμε και κινητική, δηλαδή και ασκήσεις με σώμα που θα κινείται, αλλά και δυναμική, δηλαδή και εφαρμογή εδώ του δεύτερου νόμου κίνησης. Σε γενικές γραμμές, το σίγμα των ευχήσεων M επί α μας δίνει μία επιτάχυνση, μας δίνει την επιτάχυνση εφαρμογή αυτού του νόμου, η οποία επιτάχυνση την χρησιμοποιούμε για τις εξώσεις κίνησης ποιες, την V ίσον V0 συν πλην α επί T, καθώς και την χ ίσον V0T συν πλην 1 δεύτερο αΤ τετράγωνο. Δηλαδή να ξέρετε ότι έχουμε ένα γεφυράκι, το οποίο γεφυράκι βρίσκουμε το α από τον δεύτερο νόμο κίνησης, το περνάμε το γεφυράκι από την άλλη και βρίσκουμε ταχύτητα και διαστήματα. Όμως, παιδάκια μου, μπορεί να συμβεί και το ανάποδο, το αντίστροφο. Δηλαδή, από τις εξώσεις κίνησης να βρω το α, να περάσω το γεφυράκι μου και να έρθω λοιπόν, παιδιά μου, εδώ να το εφαρμόσω στον δεύτερο νόμο κίνησης. Από τον οποίο να βρω μάλλον κάποια δύναμη. Ας δούμε όμως πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. Στην αρχή, σε μια σχετικά εύκολη ασκησούλα που έχει μόνο μια δύναμη. Στην αρχή λοιπόν, παιδιά μου, θα κάνουμε την άσκηση από το βιβλίο σας στην 12, η οποία μας λέει ότι ένα σώμα μάζας 20 κιλών αρχικά ισορροπεί πάνω σε ένα αλλείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή 0 αρχίζει να ενεργεί στο σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη F1 ίσον 20 Νιούτον. Μετά από λίγο χρόνο καταργείται η F1 και την ίδια στιγμή επενεργεί μια δύναμη F2 5 Νιούτον και το σώμα τελικά σταματάει. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Έχουμε στην άσκηση 12 το βιβλίο σας. Έχουμε ένα σώμα που τη χρονική στιγμή 0 ενεργεί πάνω του μια δύναμη η οποία F1 είναι 20 Νιούτον. Αυτή η δύναμη το επιταχύνει το σώμα για ένα διάστημα H1. Το σώμα εκεί λοιπόν πλέον αποκτά μια ταχύτητα V1 η οποία είναι αρχική ταχύτητα για την επόμενη κίνηση. Δηλαδή αποκτά μια ταχύτητα V1, η οποία είναι και αρχική ταχύτητα για την επόμενη κίνηση, η οποία γίνεται ως εξής. Από εδώ μέχρι εκεί πλέον, όπου το σώμα σταματάει, διανύοντας ένα διάστημα H2, επενεργεί πάνω του μια αντίθετη δύναμη, η δύναμη F2. Και η F2 είναι, μας λέει η άσκηση, 5 Νιούτον. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι. Πρώτο μέρος κίνησης, επιταχυνόμενη κίνηση, όπου ασκείται η δύναμη F1 και το σώμα το επιταχύνει μέχρι αυτό να φτάσει μια ταχύτητα V1. Δεύτερο μέρος κίνησης, επιβραδυνόμενη κίνηση. Στο σώμα ασκείται μια αντίθετη από την πριν δύναμη, αντίθετη φορά δύναμη, το επιβραδύνει το σώμα τελικά διανύει ένα διάστημα και σταματάει. Μας λέει η άσκηση λοιπόν τα εξής. Σε ποιο σημείο της διαδρομής άρχισε να επενεργεί η δύναμη F2, δηλαδή πόσο διάστημα χ1 είχε διανύσει τότε και ποια είναι η διάρκεια της κίνησης του σώματος από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα. Δηλαδή, αν εδώ τόσο χρόνος είναι T1 και αυτός ο χρόνος είναι T2, να βρούμε το T λοιπόν. Η άσκηση λοιπόν μας λέει πρώτο ερώτημα να βρούμε το χ1 και δεύτερο ερώτημα να βρούμε το T ολικό. Όμως, μας δίνει ακόμα και την μάζα του σώματος, ότι το M είναι 20 κιλογκράμμ.
Λοιπόν, σε αυτήν εδώ λοιπόν τώρα την ασκησούλα, παιδάκια μου. Α, μας δίνει και το συνολικό διάστημα. Ότι το συνολικό διάστημα από το πιο λίγο 40 μέτρα. Αυτή είναι η ασκησούλα λοιπόν, παιδάκια μου, όπως βλέπετε. Τι έχουμε? Μία επιταχυνόμενη, μία επιβραδυνόμενη κίνηση. Στην επιταχυνόμενη κίνηση έχουμε τη δύναμη και τη μάζα, άρα την μπορούμε να βρούμε την επιτάχυνση. Ας πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι που είναι η επιταχυνόμενη κίνηση. Στο αριστερά κομμάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα βρούμε την επιτάχυνση πώς, λέγοντας σίγμα των ευχή ίσον m επί α1, συνεπάγεται, θα θεωρήσουμε εδώ σαν θετική φορά την προς τα δεξιά στις δυνάμεις. Έτσι λοιπόν το α1, παιδιά μου, θα είναι σίγμα των ευχή προς m, δηλαδή θα είναι f1, μία μόνο δύναμη ασκείται, προς m. Άρα θα είναι 20 δια 20 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, άρα θα έχουμε 1 μέτρο ανά σεκόν τετράγωνο. Τι είναι λοιπόν η πρώτη μας επιτάχυνση? Κατόπιν ασκείται μια δύναμη, λέει F2, στο δεύτερο κομμάτι. Για να πάμε λοιπόν στη δύναμη F2, παιδιά μου, όπου στο δεύτερο κομμάτι στις δυνάμεις ας πάρουμε τα θετικά προς τα αριστερά και θα έχουμε ότι το σίγμα των FH τόνος θα είναι M επί α2. Όμως σαν θετικά στην επιτάχυνση πήραμε τα προς τα αριστερά και έτσι έχουμε ότι το α2 θα είναι F2 προς M, δηλαδή θα είναι 5 δια 20, δηλαδή θα είναι 0,25 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Βρήκαμε και την επιτάχυνση α1, βρήκαμε και την επιτάχυνση α2. Όμως, ας μην ξεχνάμε, παιδιά μου, ότι στο δεύτερο κομμάτι η ταχύτητα στο τέλος μηδενίζεται. Έτσι, το διάστημα χ2 το οποίο θα διανύσει εδώ θα έχει τον τύπο. Υπάρχει ένας τύπος, παιδιά μου, ότι όταν μηδενίζεται η ταχύτητα, το διάστημα είναι V0 τετράγωνο προς 2α. Δηλαδή εδώ έχουμε ότι το χ2 είναι V τετράγωνο προς 2α2. Αυτό θα είναι το διάστημα χ2. Τι άλλες σχέσεις έχουμε εδώ, παιδιά μου? Ποιο είναι το διάστημα, το πρώτο που διανύει το πρώτο σώμα, το πρώτο μας διάστημα? Ομοίως, παιδιά μου, εδώ θα έχουμε τα εξής. Ότι το V1 είναι α1 επί T1 και το Χ1 είναι 1 δεύτερο α1 επί T1 στο τετράγωνο. Από εδώ ας πάρουμε το T1, θα είναι V1 προς α1. Ας το αντικαταστήσουμε στη δεύτερη και θα έχουμε ότι το Χ1 είναι 1 δεύτερο α1 επί το V1 τετράγωνο προς α1 στο τετράγωνο. Απλοποιούμε λοιπόν αυτά τα δύο και τι μας βγαίνει, παιδιά μου, ότι είναι V1 τετράγωνο προς 2α1. Όπως είπατε λοιπόν, να το το Χ1, V1 τετράγωνο προς 2α1, να και το Χ2, V τετράγωνο προς 2α2. Μάλιστα αυτό το V είναι το V1. Αυτό είναι το διάστημα Χ1 και αυτό είναι το διάστημα Χ2. Μας λέει η άσκηση ότι το Χ ολικό είναι 40 μέτρα. Δηλαδή αν προσθέσουμε αυτό και εκείνο, θα βρούμε 40 μέτρα. Για να λοιπόν, έχουμε και λέμε τα εξής. Ότι χ1 συν χ2 μας κάνει 40 μέτρα, λέει η άσκηση. Άρα, v1 τετράγωνο προς 2α1 και v2 τετράγωνο προς 2α2 μας κάνει 40 μέτρα. Εδώ τα ξέρουμε, να είναι και αυτό, συγγνώμη, v1 είναι. Άρα εδώ, παιδιά μου, τα ξέρουμε και το α1 και το α2. Άρα το v1 μπορούμε να το βγάλουμε κοινό παράγοντα και θα έχουμε ότι συνεχίζουμε εδώ. V1 τετράγωνο προς 2 το βγάζω κοινό παράγοντα. Μέσα τι μου μένει? 1 προς α1 και 1 προς α2 ίσον 40 μέτρα. Ίσον 40 μέτρα. Παιδιά μου, συνεχίζουμε στο επόμενο βίντεο την άσκηση, γιατί είναι αρκετές οι πράξεις που έχουμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο.